Νομίζω ότι ό,τι αισθάνονται όλοι, αισθάνομαι και εγώ. Δηλαδή τα πράγματα έτσι και αλλιώς ήταν οριακά, ήταν δίπλα η μία λύση ή άλλη λύση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό, ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση, οπωσδήποτε, μπορεί αλλά και πρέπει. Και πιστεύω επίσης ότι είναι μια προσωρινή λύση. Δηλαδή ο κόσμος διαμορφώνει το σκηνικό σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας. Αυτή τη στιγμή θεώρησε ότι πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση, να δούμε, έβαλε τα πράγματα στη σειρά που θέλει, θα βάλει τις θέσεις του, έδωσε τα μηνύματά του και βλέποντας τι θα συμβεί, είναι έτοιμος ή να πάει αργότερα σε κάποια πιθανώς νέα τροπή, ή αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά για όποιον κυβερνήσει, για τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται, τότε θα στηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, επειδή είμαστε ακριβώς σε μια δύσκολη στιγμή και όλοι χρειαζόμαστε να υπάρξει μια κυβέρνηση που να δοθούν κάποιες καινούργιες λύσεις. Αν υπήρξε κάτι που έγειρε την πλάστηκα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το οριακό αποτέλεσμα, ποιο πιστεύεις ότι ήταν αυτός ο λόγος? Ήταν αυτό το δίλημα ευρώ ή δραχμή, ήταν ο φόβος? Σου θυμίζω και το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν. Ήταν ο απόλυτος φόβος και είναι πολύ φυσιολογικό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν έχεις πληροφορίες ότι αν δεν ψηφίσεις αυτό το κόμμα, δεν σε θέλουν οι ξένοι, σε βγάζουν από το ευρώ, γυρνάς στη δραχμή, δεν πρόκειται να ζήσεις, θα φύγουν αυτοί, θα εγκαταλείψουν τα αυτά, δεν θα υπάρχουν τα ταμεία, αύριο θα είναι αυτό, εκείνο, δηλαδή είναι ένα συνεχές, το οποίο λογικό είναι στους ανθρώπους. Άρα κάτω από μια κατάσταση, γι' αυτό ακριβώς και θα υπάρξει πρόβλημα με την αντίστοιξη που θα έχουν οι 50 έδρες. Γιατί οι έδρες που θα προστεθούν, που θα δοθούν μπόνους, πρέπει να αντιστοιχούν στην άποψη της κοινωνίας. Ο φόβος δεν είναι άποψη. Ο φόβος είναι κάνω μια πράξη που δεν την θέλω, αλλά τι να κάνω. Το θέμα είναι να γίνει σωστή ανάγνωση του τι θέλει πραγματικά ο κόσμος και ποια είναι η κατεύθυνσή του. Ανεξάρτητα από το ότι τον εκβίασες, γιατί αυτή τη στιγμή η ψήφο, το χέρι των Ελλήνων το κράταγε αλλονού του η Μέρκελ, αλλονού ένα κανάλι, αλλονού ένας δημοσιογράφος, αλλονού μια τράπεζα. Δηλαδή χέρια έτσι από μόνο τους λίγα υπήρχαν. Ο φόβος νίκησε το θυμό, με λίγα λόγια, γιατί αυτό ήταν και το δίλημα που θέταν οι ξένες εφημερίδες, ότι εδώ η αναμέτρηση είναι φόβος εναντίον θυμού. Ο φόβος νίκησε το θυμό, λες? Ο φόβος όχι, δεν νίκησε το θυμό. Ο φόβος νίκησε τα πάντα, με την έννοια ότι είναι πολύ φυσιολογικό, το τονίζω. Όταν λειτουργεί η ψήφος κάτω από ένα καθεστώς τέτοιο, είναι πολύ φυσιολογικό ο άνθρωπος να μην... Ο θυμός, περνώντας ο καιρός, όχι καταλαγιάζει, γιατί βλέπουμε ότι, ας πούμε, εκεί που υπάρχουν τα κόμματα που εκφράζουν καλύτερα το θυμό, δεν πέφτει αυτός ο θυμός. Αλλά βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα.